Posto corner. Και φαλιά και γκολ. Έμφραγμα για τον Μαριακό στις καθυστερήσεις. Νομίζω είναι από τον Τουργαίδη. Κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα του Παναργιακού. 1-2. Το χρυσό γκολ του Τουργαίδη έδωσε τη νίκη στους Βυσσινοί εχθές μέσα στο γήπεδο του Παναργιακού για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής. Γιώργο, καλησπέρα. Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσουμε την απόψινή μας εκπομπή. Ακριβώς. Ωραίο ξεκίνημα με τον γκολ του Τουργαίδη στον 24ο λεπτό. Πρεμιέρα ιδανική για τον Άο Πιλίου. Που... Νίκη με ανατροπή. Έτσι ακριβώς, που ήταν καλύτερος η αλήθεια, είναι στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Του άξιζε η νίκη λοιπόν. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αλλά κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει με 1-2 με γκολ του Γκίκα και του Τουργαίδη. Πριν πούμε περισσότερα, να σου πω μόνο κάτι. Στην εκτέλεση του κόρνερ ήταν ο Κότζα, ο Άρης ο Κότζα, ένα παιδί δικό μας το οποίο αποκτήθηκε τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Είχε προσπαθήσει να αγωνιστεί στην Ιταλία, είχε κάποια πρόβλημα, ένα πρόβλημα εκεί με τον μάνατζερ και γύρισε στο νησί. Και ο Τουργαίδης. Ο Κότζε και ο Τουργαίδης, τις τελευταίες μέρες που η ομάδα περιμένει να πάρει τα δελτία της για να μπορέσει να ταξιδέψει, ήταν τα δύο δελτία τα οποία η δική μας ένωση για κάποιο λόγο είχε ξεχάσει να τα στείλει. Και τα δύο αυτά δελτία ήταν κυριολεκτικά τελευταία στιγμή, μπήκαν με τα υπόλοιπα και έτσι και τα παιδιά ταξίδεψαν και μπήκαν σε αυτό το παιχνίδι και συνεργάστηκαν. Πώς θα φέρνει η μοίρα, συνεργάστηκαν στον γκολ το νικητήριο στο 94 για να έρθει υπέροχα. Αυτό το διπλό. Νομίζω με το δεξί λοιπόν μπαίνει στον τέταρτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής ο Άο Πιλίου. Ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του με τον καλύτερο τρόπο, με ένα ταξίδι βέβαια κουραστικό σχετικά. Γιατί όπως είπαμε, στον όμιλο στον οποίο θα αγωνιστούμε φέτος θα έχουμε αρκετή ταλαιπωρία ούτως ώστε να φτάνουμε στις εκτός έδρας αναμετρήσεις. Παρ' όλα αυτά όλα πήγαν εξαιρετικά. Πολύ ωραίο και το γήπεδο του Παναργιακού. Ναι, ναι, πολύ ωραίο γήπεδο. Πολύ ωραίες εγκαταστάσεις, πολύ καλό το χόρτο, άψογη η φιλοξενία των ανθρώπων εκεί και γι' αυτό τους ευχαρίστησε και η ομάδα του Άο Πιλίου για την φιλοξενία και σε ανταπόδοση στο μάτς του δεύτερου γύρου. Ήταν μια ψαρωτική ομάδα, δηλαδή ξέραμε ότι θα πάμε να αντιμετωπίσουμε έναν έτσι ιστορικό όμιλο και στη ΓΑΜΑ Εθνική, πόσο μάλλον και σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Αλλά πήγαν όλα εξαιρετικά, την τελευταία στιγμή πραγματικά, στην εκπνοή, στο 94, όπως είπαμε, για την ομάδα του νησιού μας. Μπράβο, συγχαρητήρια στα παιδιά. Εντάξει, ένα ταξίδι πάρα πολύ δύσκολο, πηγαίναμε ουσιαστικά. Πας σε αχαρτογράφητα νερά σε ό,τι αφορά το νησί, γιατί πας και σε έναν όμιλο και σε κάποια μέρες τα οποία δεν τα ξέρεις, δεν είναι ο όμιλος των πειράτων, ο οποίος τον είχαμε ζήσει και πέρσι και πρόπερσι. Βέβαια, υπήρχαν παραστάσεις από αυτό. Έχεις να κάνεις με ανθρώπους με τους οποίους δεν τους ξέρεις, γνωρίζεσαι τώρα, αλλά νομίζω ότι επειδή πάντα ίσως και στην επαρχία είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, θεωρώ ότι υπάρχει και μια καλύτερη συνεννόηση και πιο γρήγορη νομίζω, είναι πιο κοντά ρε παιδί, άνθρωποι στο να μπορέσουν να συνεργαστούν σε πολλά κομμάτια για να διεξαχθεί μια αναμέτρηση. Η ομάδα ταξίδεψε Σάββατο βράδυ, έφτασε στην Αθήνα από εκεί με λεωφορείο στο Άργος, διέμεινε εκεί. Το επόμενο πρωί σηκώθηκε για να κάνει το πρόγραμμά της και να παίξει το παιχνίδι. Έφυγε αμέσως μετά το παιχνίδι για να γυρίσει στην Αθήνα. Έμεινε στην Αθήνα και χθες το βράδυ. Αθήνα, και σήμερα το πρωί επέστρεψε στην βάση της. Έχει σχεδόν κανονικά... τρεις μέρες μετακίνηση. Βέβαια, βέβαια. Έχει κανονικά προπόνηση την σημερινή ημέρα. Αύριο το ρεπό της και προετοιμάζεται πλέον για το επόμενο παιχνίδι. Πιθανότατα την Κυριακή να γίνει. Το οποίο βέβαια είναι εντός έδρας. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να απολαύσουμε την ομάδα μας στο δεύτερο παιχνίδι για τη φετινή χρονιά που όπως έχουμε πει έτσι ξεκίνησε με τεμποδίων, υπήρξε μεγάλη χρονική καθυστέρηση. Εμείς βέβαια Γιώργο, κυρίες και κύριοι, έχουμε εξασφαλίσει στιγμιότυπα από το παιχνίδι Παναργιακός Άο Πιλίου και νομίζω ότι μπορούμε να τα δούμε. Ναι. Να πάμε έτσι, να δούμε τι έγινε στο μας. Έδιωξε την μπάλα ο Σακελαρόπουλος. Για να δούμε εδώ ωραία παλιά του Πλαστουργού σε θέση βολής και η μπάλα είναι out. Φανταστική ευκαιρία από τον Καμπεράι. Έχοντας ολόκληρο το τέρμα μπροστά του σε αυτή τη φανταστική παλιά του παιδάκι. Για να δούμε, περνάει μπάλα από όλους και φεύγει out η corner, για να δούμε τι έχει δείξει. Πλάγια, από τα πλάγια τώρα εκδηλώνεται η επίθεση. Για να δούμε. Και μπόρεσε να πιάσει εκεί το σουτ ο επιθετικός της ΚΟ για τον Αντωνόπουλο. Παλιά του Αντωνόπουλου καλή και γκολ με κεφαλιά από τον Πλαστουργό.
Στο 31ο λεπτό, ύστερα από την μπαλιά του Αντωνόπουλου, ο Πλαστουργός με κοντιγινή κεφαλιά έστειλε τα μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 για τον Παναργιακό. Παναργιακό, μια προσπίνη μπαλιάκι που ο Φλωρός παίρνει την μπάλα αλλά δεν την κοντρολάρει σωστά. Έτσι δίνει την ευκαιρία στην ομάδα Σκο να κάνει την επίθεση και άλλο λάθος και έχουμε πέναλτι. Και έχουμε πέναλτι λοιπόν στο 5ο λεπτό της επανάληψης, στη φάση που έγινε. Πέναλτι, μεγάλη ευκαιρία για την Κος να πετύχει γκολ. Ο Γκίκα είναι αυτός που θα κάνει το, θα χτυπήσει το πέναλτι. Το χτυπάει μπάλα στα δίχτυα. Παρά την καλή προσπάθεια έπεσε στη γωνία του τερματοφύλακας, αλλά ο Γκίκα ήταν εύστοχος. Ισοφαρίζει λοιπόν σε 1-1 η ομάδα της Κος, αλλάζει το σκηνικό στο παιχνίδι. Πάει εκεί, προσπαθεί να πάρει το σουτ, κάνει το σουτ, διώχνει με το κεφάλι εκεί ο αμυντικός της ομάδας της Κο. Πολύ καλή ευκαιρία για τον Παναργιακό. Πάλι Κος στην επίθεση. Μπαλιά μέσα στην περιοχή. Καλή μπαλιά και από κοντινή θέση εκεί είναι νομίζω ο Δρόσος. Στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Βούρας μπροστά. Παίρνει την μπάλα Βατσιαβούρα σε καλή θέση. Της πάει απέναντι. Πολύ καλά έκανε. Αλλά το πλασέ είναι πάνω, απελπιστικά πάνω από τα δοκάρια. Μπαλιά μέσα στην περιοχή. Κάνει τις τρίπλες του. Το πλασέ, η μπάλα μόλις out. Καλή ευκαιρία για την ομάδα της Κος. Ψηλά η μπάλα για να δούμε σε καλή θέση εκεί. Ωραία και out. Καλή ευκαιρία για τον Παναργιακό. Δρόσος. Καλή μπαλιά. Δεν υπάρχει offside. Όχι, δεν υπάρχει offside. Για να δούμε ευκαιρία. Προσπαθεί να περάσει και τον τερματοφύλακα και εκεί κάνει το λάθος ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της ΚΟ. Καλό είναι, εκπληκτική απόκριση και δεύτερη φορά ο Καμπεράι μόνος του εκεί, αλλά δεν είναι βέβαια και σε καλή θέση, σέρνει την μπάλα out στο corner. Κεφαλιά και γκολ. Έμφραγμα για τον Παναργιακό στις καθυστερήσεις. Νομίζω είναι από τον Τουργαίδη. Κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα του Παναργιακού. 1-2. Στο κόνερ αυτό. Λοιπόν, μπήκε σε σειρά αυτή η νίκη από το πέναλτι στο 52, έτσι, που εκτέλεσε εύστοχα ο Γκίκας, να λέμε προηγήθηκε, την αλήθεια. Προηγήθηκε ο Παναργιακός, με γκολ του Τσιόλη, όχι του Πλαστουργού που λέει ο σπίκερ. Ο Τσιόλης έβαλε τον γκολ, έκανε το 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Απειλού ήταν νομίζω πάρα πολύ καλός, ισοφάρισε σχετικά γρήγορα. Ήταν αμαρτία, θεωρώ, με βάση την εικόνα του να μην πάρει διπλό εκεί. Έχασε μάλιστα και αρκετές ευκαιρίες. Πριν έρθει το 1-2, έχασε δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες με τον Αλεξίου για να το κάνει νωρίτερα το 1-2. Ήρθε στο τέλος, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει νίκη και η ομάδα ξεκίνησε με το δεξί. Τους τρεις βαθμούς κρατάμε. Ακριβώς, και ακριβώς. Εκτός έδρας νίκη, ακόμα έτσι, πιο σημαντικό. Να πούμε βέβαια ότι μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στο Άργος, έλαβε χώρα έξω από το γήπεδο του Παναργιακού. Έτσι, ένα συγκινητικό αισθάνταν, καθώς όλοι μαζί οι παίκτες του ΑΟΠ Ηλίου φωτογραφήθηκαν για να αφιερώσουν αυτήν την εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής. Στον Δημήτρη τον Ρούφα που δεν είναι πλέον στη ζωή. Ο Δημήτρης ο Ρούφας είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει γράψει τις περισσότερες συμμετοχές φορώντας τη φανέλα του ΑΟΠ Ηλίου, ένας θρύλος του συλλόγου. Δυστυχώς το καλοκαίρι που μας πέρασε έφυγε από τη ζωή παλεύοντας τα τελευταία χρόνια με την επάρατη νόσο, δεν τα κατάφερε. Με τους περισσότερους από τους διοικούντες ήταν συμπαίκτης. Μάλιστα με τον πρόεδρο του συλλόγου, τον Πέτρο τον Κεβαλιανό, ήταν συμπαίκτης ο Δημήτρης Ρούφας. Γι' αυτό και όταν τελείωσε το παιχνίδι, θέλησαν και οι ίδιοι, σκέφτηκαν και οι ίδιοι να κρατήσουν τη φωτογραφία με το νούμερο 7, την φανέλα με το νούμερο 7, γιατί ήταν αυτή που φορούσε όσα χρόνια έπαιζε ποδόσφαιρο. Και να το αφαιρέσουν την νίκη, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και τη φωτογραφία. Να βλέπουμε βέβαια, αξίζει δηλαδή, τον κόπο. Είναι πραγματικά μια φωτογραφία που βγάζει αυτή την ενότητα, τη σύμπνοια. Και είναι
είναι πολύ συναισθηματική. Με τον κύριο Κεφαλιανό, τον πρόεδρο του ΑΟΠ Ηλίου, να κρατάει το 7. Ακριβώς. Και νομίζω ότι πραγματικά συγκινούμαι και εγώ τον τελειότερο, γιατί τον έχω ζήσει και εγώ αρκετά χρόνια. Να είναι καλά από εκεί ψηλά που μας βλέπει. Ότι και ο ίδιος προφανώς θα είναι έτσι χαρούμενος που βλέπει τη δική του ομάδα, μια ομάδα με την οποία αγωνίστηκε στο Β τοπικό, στο Α τοπικό, να είναι στην ΓΑΜΑ Εθνική και να κάνει και βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια σε όλα τα επίπεδα. Συγχαρητήρια στα παιδιά και σε όλους τους υπευθύνους της ομάδας για αυτή την όμορφη πρωτοβουλία, έτσι, τη συγκινητική αυτή στιγμή. Να αφήσουμε όμως το πυλί και πριν δούμε και βαθμολογίες από τα παιχνίδια του τετάρτου ομίλου, να πούμε ότι έχουμε εξασφαλίσει ακόμη ένα παιχνίδι, στιγμιότυπα από το ΑΟ Διαβολητσίου Ρόδος, όπου η Ρόδος εδώ 4 γκολ. Νομίζω ότι εντάξει, η Ρόδος έδειξε με το καλημέρα τη δυναμική της. Είναι μια ομάδα που περιμένουμε. Αναμένουμε να πάει καλά, έτσι δεν είναι. Ναι. Περιμένουμε να πρωταγωνιστήσει. Νομίζω ότι το διπλό της Ρόδου, το διπλό του ΑΟΠ Ηλίου και το διπλό του Ιάλισσου ήταν αυτά που ήταν τα παιχνίδια. Μπράβο, δηλαδή, ναι, τα οποία αξίζει να μείνουν. Έτσι, έτσι. Ναι. Βέβαια είναι και τρεις ομάδες δικές μας εδώ από τα 12, αλλά είναι πολύ σημαντικές, πολύ σημαντικά διπλά και αυτά, και τα τρία. Και τα τρία. Πολύ ωραία. Να πάμε να δούμε και αυτά λοιπόν τα στιγμιότυπα και να επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε. Νάξο Αντζουανάκης, συγκλίνει. Ο Κάμπα μπαίνει στη φάση. Μπαρμπαρούς, τεράστια ευκαιρία και 0-1 γκολ στο 25ο λεπτό για τη Ρόδο που ανοίγει το σκορ. Κάμπα, Νικολόπουλος, σέντρα, Μπαρμπαρούσης, 0-2. Υπέροχο γκολ για τη Ρόδο. Μετά από σέντρα του Νικολόπουλου, ο Μπαρμπαρούσης γράφει το 0-2 στο 21ο λεπτό. Τελείται κεφαλιά και 0-3. 0-3 στο 48 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Σουλάι με κεφαλιά κάνει το 0-3 και ουσιαστικά καθαρίζει την υπόθεση νίκη για την ομάδα της Ρόδου. Κρατάει την Παλοκάμπα. Περνάει ωραία. Τζουανάκης. 0-4 από τον Τζουανάκη. 0-4 στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. 54 λεπτό, ο Ηλιόπουλος απέναντι στο Μανουσάκη. Ηλιόπουλος, πολύ καλή εκτέλεση, έπεσε ο Μανουσάκης στη γωνία, αλλά έπαλα κατάληξη στα δίχτυα. Αυτά συνέβησαν στο Διαβολίτσι και η Ρόδος έκανε μια μεγάλη. Ένια μεγάλη νίκη, με το καλημέρα έδειξε. Και μετακίνηση. Και μετακίνηση τρομερή. Άσε, μετακίνηση που θα έχουν τα. Θα έχουν να το συζητάμε αυτό σίγουρα. Οι μετακίνησεις που θα έχουν οι ομάδες της Δωδεκανήσου, όπως και οι ομάδες αυτές βέβαια, έτσι. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, και οι ομάδες αυτές όταν θα θέλουν να έρθουν να παίξουν εδώ. Το ίδιο είναι. Θα κάνουν μια επιστρέψη στην Αθήνα, θα κάνουν μια εδώ φαντάζομαι, ή αν επιστρέψουν, θα κάνουν μια ακόμη στην Αθήνα. Ποιος ξέρει τώρα πώς θα το βγάλουν. Ελπίζω να μην γίνω. Ανάλογα πώς θα είναι οι ώρες. Να μην γίνω μάντης κακών προβλέψεων, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε μάτς με περίεργες ώρες για να προλαβαίνουν οι άνθρωποι να γυρίσουν. Ναι, για να δούμε πώς θα πάει. Ελπίζω αυτό. Να μην δικαιωθώ. Εντάξει, και όλοι το ελπίζουμε. Θέλεις να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Ναι, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Συμπυκνωμένα, συγκεντρωμένα. Λοιπόν, Ερμιονίδα Πανιώνιος 0-0. Ο Πανιώνιος, παρότι αγωνιζόταν με αριθμητικό πλεονέκτημα, αφού η Ερμιονίδα μείνει με 10 ποδοσφαιριστές, δεν κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Πανγεθιατικός Πανιλιακός 1-1. Η Άλυσο Αιωλικός 1-2 με ανατροπή ο Αιωλικός. Παρότι προηγήθηκε, η Άλυσο Αιωλικός κατάφερε να κάνει τούμπα το μάτς και να επικρατήσει με 1-2. ΑΕΜ Εικόνου Φοίνικας Νέας Επιδαύρου 0-0. Κοίτα, να σου πω, εγώ μένω λίγο σε αυτό γιατί η Μύκονο στο 0. Ναι, τη Μύκονο τον περίμενα τον Άσο αυτό, να σου πω την αλήθεια. Υποτίθεται ότι είναι μια δυνατή ομάδα. Αυτό αναμένουμε όλοι ότι είναι μια δυνατή ομάδα. Θα τα δούμε στην πράξη. Παναργιακός Αποπηλίου 1-2. Διαβολίτσι Ρόδος 1-4 και Ας Γαστούνης. Πάτρε 2-1, ο ΑΕΣ Γαστούνης είναι η ομάδα η οποία έρχεται να παίξει με εμάς εδώ την επόμενη αγωνιστική. Πάμε να δούμε και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Πανγεθιατικός ΑΕΡ Μιονίδας, Πανιόνιος Γιάλισσος. Ωραίο. Πανελλιακός ΑΕΜ Εικόνου, Αιωλικός Παναργιακός, Φοίνικας Νέας Επιδαύρου ΑΕ Διαβολητσίου, ΑΟΠ Ηλίου ΑΕΣ Γαστούνης και Ρόδος Πάτρε. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής, εντάξει, δεν θα δούμε τώρα βαθμολογία, πρώτη αγωνιστική. Όχι, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει και νόημα. Κάπως έτσι θα αφήσουμε την ΓΑΜΑ Εθνική για να προχωρήσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετό υλικό από πολλές κατηγορίες. Έκανε πρεμιέρα και το Β' τοπικό της Δωδεκανήσου, θα το δούμε όμως στη σειρά του. Πάμε στην πρώτη κατηγορία Δωδεκανήσου, στην τρίτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου που ουσιαστικά έχουμε τις ομάδες της ΚΟ. Και εδώ είχαν αρκετό ενδιαφέρον τα παιχνίδια. Να πούμε βέβαια ότι υπολείπεται το παιχνίδι της αναγέννησης με την Αδελφοσύνη εκτός έδρας αναμέτρηση. Ναι. Θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη, 1:15 το μεσημέρι. Αλλά σε σχέση λοιπόν με τις ομάδες της ΚΟ, είχαμε την ισοπαλία της Δόξας Καρδάμενας με τον Διγενή Κοσκινού 2-2. Ναι,
σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του αγώνα, ο Διγενής, παρότι δέχθηκε μια πίεση στο ξεκίνημα του μάτς, ήταν αυτός ο οποίος κατάφερε να προηγηθεί, έκανε το 0-1 γκολ του Πατσιαόρο. Η Καρδάμενα το γύρισε το μάτς πριν το φινάλε του ημιχρόνου με ένα γκολ από τον Μπουήλη και ένα γκολ από τον Συνεσίου. Ήταν σε εξαιρετική μέρα ο τερματοφύλακας του Διγενή. Νομίζω ότι ήταν, όχι νομίζω, ήταν ο κορυφαίος του αναμέτρησης. Κράτησε σε πάρα πολλές περιπτώσεις τον Διγενή μέσα στο μάτς για να μην γίνει το 3-1. Και μάλιστα ο Διγενής κατάφερε να κάνει και το 2-2 με ένα αυτογκόλ του Μάγκη του Μπουήλη και να μείνει έτσι αυτό το τελικό αποτέλεσμα για αυτή την αγωνιστική. Ίσα βάρκα, ίσα νεράφια. Ναι, 2-2. Ο Διγενής, ο οποίος και αυτός τον χρειαζόταν τον βαθμό, δεν είχε ξεκινήσει καλά. Μια ομάδα με πάρα πολύ καλό ρόστερ. Που έχει ατυχίες. Που έχει ατυχίες, ήθελε να πάρει τον βαθμό. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά βολεύτηκαν και οι δύο στο ότι το 2-2 είναι ένας βαθμός, τον παίρνουμε και συνεχίζουμε. Και έτσι ήρθε κάπως αυτό το αποτέλεσμα. Εντός έδρας ήττα για την ΑΕΚΟ απέναντι στο Διαγόρα Βατίου. 1-2 το σκορ. Ναι, και σε αυτό το κομμάτι η ΑΕΚΟ κατάφερε να προηγηθεί με γκολ του Γρηγόρη Ηλιάδη. Το Διαγόρα Βατίου μας είχε δείξει και πέρυσι ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Κατάφερε να τερματίσει στην πρώτη διάδα του πρωταθλήματος πέρυσι η ομάδα του Γιάννη Καμπούρη με πάρα πολλά χρόνια τον ίδιο προπονητή, με τρομερή ομοιογένεια, το δούλεψε αρκετά το παιχνίδι και κατάφερε να το φέρει ντούμπα και να επικρατήσει με 1-2 και να φύγει με το διπλό εδώ από το νησί. Πάντως εμείς από τα παιχνίδια των κοακών ομάδων εκτός από την αναγέννηση που παίζει, όπως είπαμε, αύριο, έχουμε εξασφαλίσει στιγμιότυπα για να πάρετε κι εσείς μία εικόνα. Οπότε να πάμε να δούμε τι έγινε στο Δόξα Καρδάμενας Διγενής Κοσκινού. Χατζαντωνίου θα την περάσει, ο Μανόλαγκας θα την σπρώξει προς το δοκάρι. Και στη συνέχεια η μπάλα θα περάσει out. Στο έκτο λεπτό. Σαλάκης θα πιέσει, θα κλέψει. Θα κρατήσει, ο Σαλάκης ψάχνει την κίνηση του Μποϊλή. Μπάλα θα περάσει, το πλασέ, ο Μανόλαγκας με τα πόδια θα απομακρύνει. Καλή στιγμή για την Δόξα. Στο 10. Ενώ Χατζησάβα. Το γέμισμα του Χατζησάβα. Ο Πατσιαόρας θα μπει στην φάση και θα τη στείλει στα δίχτυα. Στην πρώτη της τελική φάση στο μάτσο Διγενής. Στην πρώτη τελική φάση το μάτσο Διγενής παίρνει προβάδισμα στο σκορ όταν από την σέντρα του Χατζησάβα που λέγαμε ότι δεν είχε πάρει μπάλα στα πόδια του, το κάνει τώρα στο 15, ο Χατζησάβας γεμίζει, ο Πατσιαούρας κάνει κίνηση στην μικρή περιοχή και με προβολή την στέλνει στα δίχτυα του Χατζηγιακομή κάνοντας το 0-1 για την ομάδα του Διγενή. Μέτρα, Χατζιαντωνίου στο δεξί, το σουτ, μπάλα περνά, ψηλά, out, το 16. Χατζιαντωνίου θα σηκώσει. Χατζηφώντας θα πάρει την κεφαλιά, ο Μανόλαγκας και πάλι στο 28, θα κρατήσει το 0. Να κινδυνευμένει πάσα, θα κερδίσει ο Λόης και κόντρα επίθεση για τον Διγενή με τον Αναστασάκη. Να περνά από τον Χατζηφούντα, ο Αναστασάκης το πλασέ, η μπάλα περνά out. Τεράστια φάση με τον Διγενή, με μια προσωπική ενέργεια του Αναστασάκη που πέρασε τον Χατζηφούντα. Βρέθηκε σε θέση βολής, το πλασέ του πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Χατζηγιακουμή στο 33. Συνεχίζει εδώ ο Μοσκιού, προσωπική ενέργεια. Ο Μοσκιού στην περιοχή, διαγώνια, μπαλά, περνά out. Δεν θα βγάλει την σέντρα, η μπαλά στον Χατζηφούντα. Ο Χατζηφούντας θα κάνει το γέμισμα, ο Μποϊλής είναι εκεί και θα σκοράρει. Ο Χατζηφούντας σερβίρει, ο Μποϊλής γίνεται 4 και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Μανόλαγκα κάνοντας το 1-1 για την Δόξα Καρδάμενας. Άλλαξαν ρόλους εδώ οι ποδοσφαιριστές της Δόξας με τον Χατζηφούντα να γίνεται extreme και να σεντράρει και τον Μποϊλή να βρίσκει την μπάλα Λουκούμι στο κεφάλι του και να την στέλνει στα δίχτυα του Μανούλα να κάνοντα το 1-1 στο 36. Και ο Χατζαντωνίου παίξει κάθετα ο Χατζηφούντας, μπάλα out. Απίστευτη ευκαιρία για την Δόξα, κάθετη του Χατζαντωνίου σε θέση βολής ο Χατζηφούντας, δεν ήταν καλό το πλασέ, την μπάλα πέρασε ελάχιστα έξω από το αριστερό δοκάρι του Μανούλα στο 39. Σέντρα του Κολκί, στο δεύτερο, Χατζηφούντας, μπάλα πήρε περίεργη τροχιά, ο Συνεσίου στα δίχτυα, στο 42 από την σέντρα του Κολκί, από τα δεξιά, ο Χατζηφούντας πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κάπου κόντραρε, φαίνονταν να πηγαίνει στα δίχτυα του Μανόλαγκα που απομάκρυνε, αλλά στρώθηκε στον Συνεσίου που στο 43 την είδε στο καλό του, στο αριστερό του και την έστειλε στην κλειστή γωνία του Μανόλαγκα κάνοντας το 2-1 για την Δόξα Καρδάμενας. Στο 43 ο Συνεσίου είναι αυτός που στο 43 φέρνει τούμπα το μάτς. Πισπέζει κάθετα, Χατζηφούντας έχει χώρο, προσποιείται, την φέρνει στο αριστερό, η πάσα στον Ατσαλάκη, το πλασέ του Ατσαλάκη. Ο Μποϊλής θα την στείλει στα δίχτυα αλλά είναι σε θέση offside. Στο 53.
Χατζηφούντας. Ανοίξει η δεξιά. Κατά τον Μποϊλή. Μποϊλής βγάζει έξω Ατσαλάκη στο πλασέ. Ο Μανόλαγκας στην αριστερή του γωνία σε κόρνερ. Ωραία κόντρα επίθεση για την Ιδόξα. Χατζαντωνίου στο κόρνερ. Η κεφαλιά του Χατζηφούντα θα περάσει out. Στο 61ο λεπτό. Εκτέλεση φάουλ. Μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει στα δίχτυα. Αυτό γκολ. Από την εκτέλεση φάουλ του Φτάκλα, ο Μποϊλής στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του κάνοντας το 2-2 για τον διγενή Κοσκινού στο 71. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο στο οποίο προσπαθεί να πάρει μέτρα, το έχει καταφέρει. Για να δούμε εδώ, η φάση με τον Ατσαλάκη να πλασάρει. Ο Μανόλαγκας λέει όχι, ο Ατσαλάκης κρατάει, ο Χατζηφούντας η μπάλα out. Ο Ατσαλάκης βρέθηκε σε θέση βολής, ο Μανόλαγκας για ακόμη μία φορά είναι ο κορυφαίος του παιχνιδιού για τον διγενή. Κάνει μια τρομερή απόκρουση και γράτω 2-2. Χορταστικό μάτς με την έννοια των 4 γκολ που σημειώθηκαν. Ναι, και πολλές ευκαιρίες. Και πολλές ευκαιρίες. Έτσι, ήταν ωραίο, ναι. Ήταν πολύ ωραίο. Αλλά πάμε αμέσως να δούμε τι έγινε και στο ΑΕΚΟΣ Διαγόρας Βατίου και να επιστρέψουμε για να το σχολιάσουμε. Go!
Θα μπορούσε η ΑΕΚΟΣ να, ναι, να, μπορούσε να, πάρει, να φέρει τουλάχιστον την ισοπαλία, να πάρει τον βαθμό. Είχε τρεις ευκαιρίες τα τελευταία τρία λεπτά. Ναι. Μία με τον Παπαγιαννόπουλο, μία με τον Ζαΐμι που δεν προλαβαίνει νομίζω να κάνει την προβολή και να τη στείλει τα δίχτυα. Να πάρει το 2-2 στο τέλος. Έστω αυτό, ναι. Εντάξει, είχε λίγο δύσκολο αποτέλεσμα για αυτήν την αγωνιστική. Συνεχίζουμε όμως. Εντάξει, έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο. Να δούμε λίγο τις κάρτες τώρα με τις βαθμολογίες, αλλά και την αγωνιστική την επόμενη. Mm-hmm. Με τη σειρά τους. Αέδελφος είναι η Αναγέννηση Ασφενδιού, όπως είπαμε, η αναμέτρηση αυτή θα λάβει χώρα αύριο, Τρίτη. Ευκλής Ορονής Ηρακλής Λάρδου 2-2, Δόξα Καρδάμενας Διγέννης Κοσκινού επίσης 2-2, ΑΕΚΟΣ Διαγόρας Βατίου 1-2, Αστέρας Παστίδας Αέρα Φάντου 1-0. Είδες, έχασε η ομάδα μου. Ναι, ήθελα να το πω. Έχασε. Μπράβο που μου το θύμισες. Τι, το φαβορί σου εδώ. Εντάξει, εντάξει, θα κάνει. Μία γκέλα θα κάνουμε. Να δούμε α, και τι. Μία δίνει εντάξει. Ήταν πολύ φορμαρισμένη η Αέρα Φάντου. Δεν ξέρω τώρα τι έπαθε εκεί στην Παστίδα. Εντάξει. Έχει δρόμο το πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και, το, και στον άλλο ομίλο. Γιατί εδώ είχαμε τοπικό ντέρμπι, το Καλλιμνιακός Λέρος. 4-3, μία ματσάρα τρομερή. Από 3-1 έγινε 3-3 και τελικά το πήρε ο Καλλιμνιακός στο τέλος με 4-3 με γκολ του Κοτσόπουλου. Ήρθε και η νίκη λοιπόν για τον Καλλιμνιακό. Ήρθε και η νίκη για τον Καλλιμνιακό, η πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Απόλλων Καλλιθέων Καταβιάς 0-0. Φίβος Κρεμαστής Άλλης Αρχαγγέλου 2-2. Καλλιμνιακός Αέλια 4-3. Κύπρος Ηρακλής Μαρτυρών 0-3 άνευ αγώνος. Και θα γίνει την Τετάρτη, νομίζω έχει οριστεί για να γίνει το παιχνίδι ανάμεσα σε Κλειόβουλο Λίνδου και Ποσειδώνα Καρπάθου. Να δούμε και τις βαθμολογίες σε δεύτερο όμιλο και σε πρώτο όμιλο. Να ξεκινήσουμε από το δεύτερο. Ναι. Ωραία. Αστέρας Παστίδας 7 βαθμοί, Αέρα Φάντου 6, Διαγόρας Βατίου 5, ΑΕΚΟΣ 4 σε ισοβαθμία με τη Δόξα Καρδάμενας που είναι στην 5η θέση. Αναγέννηση Ασπενδιού 3 βαθμοί, Ηρακλής Λάρδου 3 επίσης. Οι Ευκλής Ορονής 2 βαθμοί και από έναν βαθμό έχουν η Αδελφοσύνη και ο Διγενής Κοσκινού. Και σε ό,τι αφορά τον πρώτο όμιλο, η Ηρακλής Μαρτσών και Φίβος Κρεμαστής έχουν από 7 βαθμούς. Η Καταβιά έχει 5. Ο Κλειόβολος Ζήνου και ο Απόλλων Καλυφιών μαζί με τον Άρη Χαγγέλου από 4 βαθμούς. 3 βαθμούς έχει ο Καλλιμνιακός, πήρε την πρώτη του νίκη. Ο Ποσειδώνας Καρπάθου 1 βαθμό. Η ΑΕΛ Έρου είναι στην 9η θέση, τελευταία θέση με 0 βαθμούς. Η ΑΕΚ Κύπρος ούτως ή άλλως έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα. Και να δούμε και την επόμενη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο. ΑΕΛ Έρου Απόλλων Καλυφιών. Ηρακλής Μαρτσών Φίβος Κρεμαστής. Ποσειδώνας Καρπάθου Καλλιμνιακός. ΑΕ Κύπρου, Κλέβος Λίνδο 0-3 άνευ αγώνος και Άρης Αρχαγγέλου Καταβιά. Αυτά για τον πρώτο όμιλο, το πρόγραμμα του δευτέρου όμιλου που είναι οι δικές μας ομάδες να δούμε τώρα. Βεβαίως. Διγενής Κοσκινού ΑΕ Αδελφοσύνη, Διαγόρας Βατίου Ευκλής Ορονής, Αέρα Φάντου Δόξα Καρδάμενας, αυτό είναι ωραίο. Mm-hmm. ΑΕ ΚΟΣ Αστέρας Παστίδας, Ηρακλής Λάρδου Αναγέννηση Ασπενδιού. Ένα μάτσο έχουμε δηλαδή το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται εντός έδρας και το δίνει ΑΕΚΟΣ, δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εντός έδρας, αυτή την φορά απέναντι στον Αστέρα Παστίδας. Πολύ αυτά για την Α κατηγορία. Ξεκίνησε όμως η Β κατηγορία. Ξεκίνησε Γιώργο. Ξεκίνησε η Β, επιτέλους και αυτοί οι άνθρωποι να μπουν σε μια σειρά. Και για αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί και εδώ, όπως είναι γνωστό, στον όμιλο νήσων έχουμε τον ΠΑΟΚ ΚΟ, mm-hmm. τον Νίκα Γόρα Κεφάλου και τον Αντίμαχο ΚΟ, που αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η πορεία του στη φετινή χρονιά. Ακριβώς. Το πρωτάθλημα το οποίο ξεκίνησε χθες με δύο αναμετρήσεις. Στη μία από αυτές ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει το ΑΟΒΑ. 4-1. Έχει υψηλές βλέψεις για την φετινή χρονιά η ομάδα του ΠΑΟΚ. Επικράτησε με 4-1 με δύο γκολ του Ευσταθιάδη και δύο γκολ του Κωτοπούλη η ομάδα του Σπύρου Οχτάρα. Μείωσε στις καθυστερήσεις η ομάδα του ΑΟΒΑ με τον Καρδούλια για να έρθει αυτό το 4-1 σε αυτή την πρεμιέρα. Λίγο πιο μετά έγινε το παιχνίδι ανάμεσα σε Αργοναύτες και Αόλυψον. Έτυχε να δούμε λίγο γιατί ήμουν κάλυνο χθες για τον μπάσκετ, οπότε είδα την νίκη των Αργοναυτών με 1-0. Οι Λειψοί, οι οποίοι συνεχίζουν αυτή την ανωδική τους πορεία τα τελευταία χρόνια, ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και λίγο έλειψαν και στο τέλος να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας. Είχαν μια μεγάλη ευκαιρία για να το πάρουν το χ. Η Αυλαία πέφτει με το μάτς ανάμεσα σε Ξάνθο Πάτμο και Νίκα Αγόρα για να κλείσει έτσι η πρώτη αγωνιστική. Ο αντίμαχος αυτή την πρώτη αγωνιστική στην πρεμιέρα της δεύτερης κατηγορίας Δωδεκανήσου είχε ρεπό. Mm-hmm. Όμως την επόμενη εβδομάδα ο αντίμαχος θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Ναι, έχουμε τοπικό ντέρμπι. Έχουμε τοπικό ντέρμπι. Ωραία. Έχουμε στιγμή ότι πάει εδώ από την νίκη του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε, είπαμε, με 4-1 του ΑΟΒΑΘΗ. Έχει υψηλές βλέψεις ο ΠΑΟΚ. Θέλει να τον πάρει τον τίτλο, θέλει να ανέβει κατηγορία. Και νομίζω ότι αξίζει να δούμε και πώς επικράτησε. Βεβαίως, πάμε αμέσως. Yeah.
σε! Μπράβο ρε! Δεύτερο. Μπράβο! Πολλά και αυτά τα γκολ και να πούμε ότι εντάξει, από πέρσι ήδη δηλαδή έχει ζωντανέψει πλέον το παλιό Ανταγόρας, έτσι. Βέβαια, ένα σωρό αναμετρήσεις, πολύ ωραία. Και νομίζω ότι όταν θα μπει και το Καουτσούκ αυτή την εβδομάδα, ναι, λογικά, θα είναι και πιο προστατευμένο και για τους αθλητές. Γιατί είχε παραδοθεί, σωστά είχε παραδοθεί, γιατί οι ομάδες πίεζαν και ήθελαν να βρίσκονται σε αυτό το γήπεδο. Και είναι μια κανονική έδρα, έτσι. Είναι μια έδρα, νομίζω ότι είναι μια δυναμική σε όλες τις ομάδες που αγωνίζονται εκεί. Νομίζω ότι όταν θα ολοκληρωθούν και οι εργασίες αυτή την εβδομάδα θα είναι ακόμα καλύτερο. Πολύ ωραία. Πάμε στο καλύτερο, ακόμη στο καλύτερο. Να δούμε την κάρτα με τη δεύτερη αγωνιστική, ναι, του ομίλου νήσων, mm-hmm, της Β' κατηγορίας 12 νήσου, για να κλείσουμε και με αυτό το πρωτάθλημα. Άολεψον Νικαγόρας, Αόβαθή Ξάνθος Πάτμου και αντίμαχος ΠΑΟΚ το τοπικό ντέρμπι. Ο Νικαγόρας, ο οποίος στο καμπάκι δεύτερη αγωνιστική ταξιδεύει, όπως έκανε τώρα την πρώτη αγωνιστική με την Πάτμο, ταξιδεύει στους Λειψούς, είναι γιατί είχε ζητήσει να μην παίζει στην φυσική του έδρα τα πρώτα παιχνίδια, δηλαδή να μην παίξει εντός, να παίξει, mm-hmm, εκτός, επειδή είχαν εργασίες στο γήπεδο κεφάλαιο. Ούτως ώστε στο δεύτερο, ακριβώς, ούτως ώστε στο δεύτερο γύρο να τα έχει αυτά τα παιχνίδια εντός και να μπορέσει να αγωνιστεί στην κανονική του έδρα. Πολύ ωραία. Φεύγουμε από το ποδόσφαιρο και πάμε στο μπάσκετ. Εδώ βασικά πρόκειται να μιλήσουμε αρκετά για την ΕΑΚΑ, η οποία πλέον αγωνίστηκε στο νέο κλειστό, mm-hmm, γυμναστήριο που έχει πλέον ως έδρα. Ακριβώς, το ανακαινισμένο. Ανακαινισμένο, το περιμέναμε, το έχουμε προαναγγείλει και από την αρχή, έτσι, έτσι, των εκπομπών μας. Το ανακαινισμένο κλειστό γυμναστήριο Καλύμνους, το οποίο τοποθετήθηκε παρκέ. Είναι μια αρχή για κάτι καλύτερο στην Κάλυμνο, σαφώς η τοποθετήτηση του παρκέ. Ένα πολύ όμορφο γηπεδάκι πια, το οποίο βέβαια νομίζω ότι κανονικά θα πρέπει να είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προπονητήριο και όχι ένα κανονικό γήπεδο μπάσκετ, γιατί δεν πάβει να είναι ένα μικρό γήπεδο, ο κόσμος να μην χωράει πάρα πολύ, να δυσκολεύεται γραμματεία, να δυσκολεύεται πάγκοι, να δυσκολεύουμε εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Οπότε εύχομαι αυτό που μας δήλωσε και μετά να καθαριζούμε μετά τις δηλώσεις ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού. Το νέο γήπεδο δηλαδή, ένα γήπεδο μπάσκετ το οποίο. Ναι, έχει γεννηθεί ανάγκη σίγουρα για νέο, ναι, γήπεδο. Μεγαλύτερο. Θεωρητικά πρόκειται να γίνει στο Άργος, στην Κάλυμνο, να γίνει εκεί για να μπορέσει αυτό να χρησιμοποιείται σαν προπονητήριο και να παίζουν κυρίως νεαρότερα παιδιά. Εσύ όμως έχεις επιμεληθεί ένα πολύ ωραίο βιντεάκι για το νέο, mm-hmm, κλειστό γυμναστήριο της ΑΚΑ. Και αξίζει νομίζω να το δούμε. Ναι, πάμε να το δούμε και θα σχολιάσουμε μετά. Αυτή ήταν η πρεμιέρα της ΙΑΚΑ. Αυτό ευελπιστούμε να είναι και το τελευταίο μάτς το οποίο θα μεταδώσουμε εδώ από την Κάλυμνο σε πλαστικό γήπεδο. Ελπίζουμε το επόμενο να είναι σε παρκέ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το ανακαινισμένο κλειστό γυμναστήριο της Καλύμνου, εδώ που σε λίγα λεπτά η ΕΑΚΑ θα αντιμετωπίσει την Ελευθερία Μοσχάτου για την έκτη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Η ΕΑΚΑ μετά το μάτς της πρεμιέρας έφυγε από αυτό το γήπεδο αγωνιζόμενη τότε στο πλαστικό. Λέγαμε ότι θα επιστρέψει σύντομα για να αγωνιστεί σε ένα κανονικό γήπεδο σε κανονικές συνθήκες και σήμερα απέναντι στην Ελευθερία Μοσχάτου κάνει πρεμιέρα και το γήπεδο. Ένα παρκέ, ένα όνειρο ετών εδώ στην Κάλυμνο, βέβαια ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι μεν
αυτό το γήπεδο, ένα γήπεδο το οποίο θα φιλοξενήσει αγώνες και της ΓΑΜΑ Εθνικής όπως σήμερα αλλά και των Ακαδημιών, αλλά σύντομα να γίνει και ένα κανονικό γήπεδο μπάσκετ εδώ στην Καλύμνο. Ήρθε λοιπόν το παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο Καλύμνου, είπα πριν τη ΕΑΚΑ, επειδή χρησιμοποιείται ως έδρα της ομάδας. Ναι, δεν παίζει μόνο η ΕΑΚΑ, προφανώς ναι, παίζει και η Ακαδημία Καλύμνου, γίνονται και άλλοι αγώνες. Βέβαια, βέβαια, αλλά εντάξει, είναι η φυσική ας πούμε έδρα τώρα ναι, της ΕΑΚΑ ναι, για τη ΓΑΜΑ Εθνική, για το πρωτάθλημα. Η ΕΑΚΑ, η οποία αποχαιρέτησε αυτό το γήπεδο με τον Ίκαρο Καλυθέας, την πρώτη αγωνιστική, επέστρεψε με την Ελευθερία Μοσχάτου. Πολύ ωραίο, γυαλιστερό, γυαλιστερό. Αλλά μικρό, όπως είπες. Μικρό μόνο είναι. Φαίνεται από τα πλάνα ότι δεν έχει χώρο ο κόσμος να καθίσει. Φαντάζομαι είναι η γραμματεία, όπως είπες εσύ, στριμώχνεται. Είναι μεγάλο πρόβλημα η γραμματεία. Η τεχνική που θέλουν να... και οι δημοσιογράφοι θέλουν να μεταδώσουν έχουν θέμα. Αλλά είναι μια αρχή για να έρθουν περισσότερα, για να έχουν περισσότερες εξελίξεις. Ακριβώς. Είναι μια αρχή. Νομίζω ότι είναι και ευκαιρία να δούμε και αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή τις δηλώσεις που κάνουν σε εμάς και ο προπονητής της Ελευθερίας Μοσχάτου, ο Γιώργος Σήμος, ο οποίος λέει για την άψογη φιλοξενία του ΣΕΑΚΑ και για το νέο γήπεδο της Καλύμνου, αλλά και αυτά που λέει κυρίως ο Νικήτας Γιαννικουρίς, ο οποίος μεταξύ άλλων λέει για το γήπεδο, λέει για τις εργασίες που έγιναν, λέει ότι πρέπει να γίνει όμως το κλειστό, ένα σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο στο Άργος και ότι μέσα στον Δεκέμβριο πιθανότητα να γίνει και η αντικατάσταση του Γλωτάπητα δίπλα, γιατί ακριβώς το κλειστό, δίπλα ακριβώς το κλειστό είναι το γήπεδο της Καλύμνου του ποδοσφαίρου. Να γίνει τότε η αντικατάσταση μέσα στις διακοπές των Χριστουγέννων για να μπορέσει και οι Αργοναύτες που παίζουν εκεί και ο Καλυμνιακός που παίζει εκεί και το βαθύ το χρησιμοποιούμενο και θεωρήσω έδρα να έχουν ένα κανονικό γήπεδο γιατί και εκεί η κατάσταση είναι τραγική. Το γήπεδο είναι πάρα πολύ κακό. Οπότε να πάμε στις δηλώσεις λες καλύτερα και να επιστρέψουμε μετά με τα στιγμιότυπα από το ΕΑΚΑ. Ναι, αφού το συζητήσαμε για τόσο πολύ. Ναι. Να... Και ο Χουσέιν άμα μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό να προηγηθούν οι δηλώσεις. Οπότε πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Σήμου και τον Νικήτα Γιαννικουρή. Η Ελευθερία Μοσχάτου πανηγύρισε μια νίκη που σε ένα σημείο του παιχνιδιού φάνηκε ότι ήταν εύκολη. Η ΑΚΑ κατάφερε, νομίζω και με την δύναμη του κόσμου της και στο καινούριο της γήπεδο, να μειώσει την διαφορά. Αλλά νομίζω ότι σχεδόν πάντα το Μοσχάτου έβρισκε λύσεις έχοντας κατεμέ και έναν διαφορετικό πρωταγωνιστή σε κάθε περίοδο. Μια δύσκολη νίκη, μια πολύτιμη νίκη για τη συνέχεια. Σίγουρα ήταν πολύ μεγάλη νίκη. Όταν πέσει εκτός έδρας και μάλιστα σε νησί που ο κόσμος διψάει και είναι γεμάτο το γήπεδο και εδώ πέρα θέλω να δώσω συγχαρητήρια για το Δήμο Καλυμνίου και για την ομάδα που μας φιλοξενήσαν απίστευτα. Ήταν πολύ φιλόξενοι όλοι και η κερκίδα ήταν γεμάτο το γήπεδο, ήταν πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα, μακάρι να έχουμε σε όλα τα γήπεδα την ατμόσφαιρα. Όσο για τον αφορά για τον αγώνα, πιστεύω ότι ήμασταν καλύτεροι, στο μεγαλύτερο σχεδόν διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν κάναμε καλά πραγματάκια, δεν παίξαμε πολύ καλά. Τα παιδιά της Καλύμνου δώσαν και την ψυχή τους. Είναι μια ομάδα που ανεβαίνει συνέχεια, μια ομάδα που δεν έχει καμία σχέση με τις δύσκολες αγωνιστικές. Θα πάει πάρα πολύ καλά, έχει έμπειρα παιδιά, έχει νέα παιδιά και πιστεύω ότι στοχεύσαμε καλά, ειδικά στις αρχές του Δευτέρου που είπαμε μερικά πραγματάκια στα πολιτήρια να αλλάξουμε, τα αλλάξαμε, πήραμε μια διαφορά που ήταν κλειδί πιστεύω και στο τέλος ήμασταν λίγο πιο ψύχρεμοι, βάλαμε τις βολές και νίκησαμε. Ο στόχος της Ελευθερίας Μοσχάτου για τη φετινή χρονιά. Κοιτάξτε, έχω πει, είμαι στην αυτή την ομάδα 5 χρόνια. Ο στόχος μας είναι για να βγάλουμε παίκτες. Όπως βλέπετε, είναι από νέα παιδιά ως επιτοπλίστων που παίρνουν ρόλο στη ΓΑΜΑ Εθνική εδώ και 2-3 χρόνια. Σίγουρα ο στόχος μας είναι η παραμονή. Θέλουμε να μείνουμε στην κατηγορία, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα, που πέφτουν 6 ομάδες από τις 12, μέχρι τελευταία αγωνιστική ή θα πας να ανέβεις ή θα πας να παλέψεις για τον υποβιβασμό. Είναι δύσκολα, θέλουμε να μείνουμε στην κατηγορία. Πιστεύω ότι αξίζει να μείνουμε στην κατηγορία. Είμαστε καλή ομάδα και είμαστε ομάδα. Γιατί όπως είπατε και προηγουμένως, ότι κάθε φορά έχουμε και διαγωνιστικό προγνωστή. Έτσι είναι σε όλα τα παιχνίδια μας. Κάθε φορά πηγαίνει ένας μπροστά και αυτό είναι ότι καλύτερο για μένα. Καλή συνέχεια, κότσο. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιαννικουρή, τελευταία φορά που τα είπαμε, το γήπεδο ήταν πλαστικό εδώ στην Καλύμνο. Ένα μάτς το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Η ΑΚΑ μεν ιτήθηκε, αλλά σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, το οποίο το λένε και αντίπαλα για την φιλοξενία. Και σε ένα όμορφο γήπεδο, σε ένα στολίδι, νομίζω, έτσι όπως έχει γίνει πια το κλειστό της Καλύμνου. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από το παιχνίδι. Ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Βρέθηκε η ΑΚΑ στο μείον 16, το έφερε στο μείον 1. Ίσως η πείρα, η ατυχία έφερε το μη καλό αποτέλεσμα για την ΕΑΚΑ, διότι ήταν ο πρώτος αγώνας μέσα σε αυτό το κήπεδο. Από την άλλη πλευρά, θέλω να ευχαριστήσω
για να δούμε, γιατί είδαμε αυτό εδώ το στολίδι. Δεν ήταν ευθύνη μόνο του Δήμου, ήταν μια καλή συνεργασία του Δήμου με την ΕΑΚΑ, με τους χορηγούς όλοι, και σε μια άψογη συνεργασία έχουμε αυτό εδώ το στολίδι που θα είναι καμάρι για όλο τον καλλιτεχνικό λαό. Ωραία, τα επόμενα σχέδια σε ό,τι αφορά αυτό το γήπεδο έχουν ολοκληρωθεί τα εργασίες? Δεν έχουν, είναι κάτι λεπτομέρειες, θα αλλάξουμε τους στάπτες προσωρινά, κάτι άλλο θα γίνει, θα το βελτιώσουμε. Αυτό θα παραμείνει σαν προπονητικό κέντρο, διότι στόχοι μας μέσω Γενάρη είναι να καταδέρουμε το ολοκληρωμένο πάγελο για το ένα καινούργιο μεγάλο κλειστό μπάσκετ που θα είναι στο Άργος, πιο σύγχρονο και πιο πολύ. Διότι όσο και αν το κάνεις αυτό το γήπεδο, είναι το 83-84 κατασκευή και την παλιά γυναίκα όσο και να τη στολίζεις πάλι έχει τα προβλήματα. Έτσι και αυτό, όσο και να προσπαθήσουμε, βλέπετε ότι είναι φρεσκοβαμμένο, τα αποδυτήρια, τα πάντα, ό,τι ήταν περνούσε από το κέρμα, το κάναμε. Ωραία. Επί τη ευκαιρία, επειδή έχει ξεκινήσει και το πρωτάθλημα και τη Α κατηγορία, το δεκανή, αλλά και τη Β κατηγορία του ομίλου, σε ό,τι αφορά το γήπεδο δίπλα μα στο ποδόσφαιρο, πότε έχουν προγραμματιστεί οι εργασίες αυτές? Οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Ήδη ο εργολάβος έχουμε έρθει σε επαφή πάρα πολύ. Έχει παραγγείλει το χλωτάπιτα. Πιστεύουμε στο 20ήμερο που θα είναι κλειστό το γήπεδο να μπει ο χλωτάπιτα. Και μέσα στο Μάρτιο θα μπει και το Ταρτά. Είναι όλα ολοκληρωμένα. Ωραία. Θα κάνουμε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο. Να σου ρωτήσω κάτι τώρα. Τη γυναίκα την παλιά, όσο και να τη φτιάξεις, η σιόνι. Λέει, είναι θεϊκή ατάκα, Νικήτα Γιαννικουρή. Αναφερόμενο στο γήπεδο, όσοι δεν το έχετε δει, νομίζω ότι... Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ναι. Η παλιά γυναίκα δεν είναι σιόνι. Ο άνθρωπος λέει, αναφερόμενο στο γήπεδο, όσοι δεν το έχετε δει, να κάνετε λίγο προς πίσω και να το ξαναβρείτε, να το ξαναδείτε, είτε στο YouTube. Λέει ότι το γήπεδο έχει φτιαχτεί το 82-83. Το μαζέψαμε τώρα λίγο. Τι θέλει να πει, ότι η γυναίκα του 82 σαν και εμένα, δηλαδή είναι παλιά και δεν φτιάχνει. Έτσι την είπα την ημερομηνία, εγώ τυχαία. Αυτό ήθελε να πει. Είναι το 82-83 λέει το γήπεδο, το κάναμε λίγο, το φτιάξαμε και αυτά, αλλά είναι σαν τη γυναίκα την παλιά. Όσο και να τη φτιάχνει, λέει δεν φτιάχνει. Πώς να φτιάξει, δεν φτιάχνει. Έτσι τη μαζεύει λίγο εκεί. Χουσέιν, εσύ πάντως την έχει φτιάξει καλή, να ξέρει. Λοιπόν, Γιώργο, ήταν θεϊκή ατάκα, θεϊκή. Αλλά τώρα για να σοβαρευτούμε, να επιστρέψουμε στη πραγματικότητα, νομίζω ότι πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά όλες οι εγκαταστάσεις αθλητικές στα νησιά. Έτσι. Γιατί τα νησιά, καλώς ή κακώς, δίνουν πολλά περιθώρια στους νέους ανθρώπους να ασχολούνται με τα αθλήματα. Είναι λιγότερες οι έξοδοι, λιγότερες οι επιλογές και μια καλή διέξοδος για τους εφήβους, για τους μεγαλύτερους, για τα παιδιά είναι ο αθλητισμός. Και νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να μπουν σοβαρές βάσεις και να εξελιχθούν οι χώροι αθλητικοί. Συν της άλλης, νομίζω ότι σε όλα σχεδόν τα αθλήματα, είτε εδώ είτε στην Καλλίνα και στην Ελλάδα, όλα τα νησιά, υπάρχει μια ανάπτυξη. Κάνουν κάτι και το κάνουν καλά. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνουμε ένα μαζικό αθλητισμό και είναι ό,τι να είναι. Πραγματικά υπάρχει μια ανάπτυξη. Βλέπουμε ομάδες που πρωταγωνιστούν, βλέπουμε ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική, όπως είναι η ΆΚΑ που κάνει τη δική της προσπάθεια φέτος. Βλέπουμε οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται στις υποδομές να είναι πρωτεύουσες πρωταγωνίστρες, να παίρνουν πρωταθλήματα το δεκανήσου. Δηλαδή οι ομάδες μας είναι καλές. Μακάρι και τα γήπεδά μας να είναι το ίδιο. Πρέπει να υπάρξουν εξελίξεις και νομίζω ότι έχει ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια σε αρκετά νησιά. Βέβαια. Και βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ελπιδοφόρο. Έχουμε και βόλεϊ όμως, Γιώργο. Έχουμε και βόλεϊ. Να μην δούμε τα highlights όμως πρώτα της ΙΑΚΑ. Μας τι είναι. Έχεις δίκιο. Να δούμε τα highlights. Η ΙΑΚΑ το πάλεψε το μάτς, έμεινε πίσω μέχρι και με 16 πόντους. Κατάφερε να φτάσει και στον πόντο δύο φορές, αλλά ήταν εκεί ο Godwin και τις δύο φορές για να δώσει τη λύση στο Μοσχάτο και να επικρατήσει με 69-76 για την έκτη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Η ΙΑΚΑ η οποία καλείται να κάνει νίκες, αρχίζει και να μένει σαν το μάτς που έρχεται με τον Ιωλικό εκτός έδρας. Γιατί θα είναι δύσκολο ό,τι αφορά την υπόθεση παραμονή. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι έχει ανταγωνισμό έντονο αυτός. Είναι δύσκολο το πρωτάθλημα. Είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Θα κάνει όμως ό,τι καλύτερο μπορεί. Εντάξει, ναι, ακριβώς. Νομίζω η ομάδα της καλή μου. Θα κλέψει η Ελευθερία Μοσχάτου. Θα πάει ψηλά. Θα πετύχει το καλάθι ο Κολοφώτης. Ο Ζούλτσης θα σπρώξει την μπάλα στον Σπέντζο. Ο Σπέντζος θα πάει στην προσπάθεια, θα πετύχει το καλάθι. Γυρνάει η Ελευθερία Μοσχάτου, ο Διοφυλάκος δοκιμάζει για τρεις, είναι εύστοχος. Ο Γεωργιάδης, η πάσα στον Ζενέλη, γκολ φάουλ από τον Κολοφώτη που πήγε στην προσπάθεια. Απάρει το σουτ, είναι άστοχο τον Ματσούκη.
επιθετικό rebound και καλάθι όμως από το Μοσχάτο 18-11. Κατσόγιαννης, η μπάλα πάει στον Δέλιο. Είναι μόνος του, σουτάρει για τρεις και στοχή. Την άλλη πλευρά ο Ματσούκης. Προσπαθεί να βρει διάδρομο, αγλιστρήσει. Πάσα του Σιγκούνα πίσω από την πλάτη, ο Σπέντσος, ο Διοφυλάκος. Και highlight ωραίο από την ΑΚΑ. Ο Αγγελόπουλος για τον Φέλιξ. Κάνει το 23-20. Σιγκούνας θα γυρίσει, θα πετύχει το καλάθι. Θα κερδίσει και το φάουλ, 25-26. Ελευθερώνεται, σουτάρει για τρεις, είναι εύστοχος. 25-29 από το τρίποντο του Κατσόγιαννη. Και Σπέντζος για τον Ζούλτζης, πάει ψηλά, είναι εύστοχος. Ο Σιγκούνας προσποιείται, βήμα πίσω, σουτ για δύο, είναι εύστοχος. 33-31. Godwin. Σουτ για τρεις από τον Φέλιξ. Έμεινε αφύλαχθος. Ευστόχησε για τρεις. Ωραία η συνεργασία από πλευράς Μοσχάτου για να πετύχει το καλάθι ο Ζινελή. Θα πάρει το σουτ τριών πόντων από την γωνία και θα ευστοχήσει για τρεις. Ο Κολοφώτης που κάνει το 38-49 ξεκινά πάρα πολύ καλά το Μοσχάτο στην τρίτη περίοδο και πάμε στο time out. 38-52 από τον Κατσόγιαννη που είναι ασταμάτητος από τα 6-75. Με τον Σπέντζο πάει στην προσπάθεια ο Σπέντζος. Πετυχαίνει το καλάθι και κερδίζει και το φάουλ. Καλάθι μετά από ώρα για την ΕΑΚΑ με τον Σπέντζο να είναι αυτός που ευστόχησε. Ο Δαγκούγιας πατάει καλά, κερδίζει το φάουλ, πετυχαίνει το καλάθι. 44-54. Και θέλει να τρέξει ο Godwin, να περάσει ωραία και να πετύχει το καλάθι. Βγάζει έξω ο Σπέντζος, θα πάρει την προσπάθεια για τρεις, είναι εύστοχος. Ο Σπέντζος θα στριβογυρίσει, πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Σπέντζο. Το φόλο από τον ίδιο. Είναι τελικά εκεί για να στείλει την μπάλα στο καλάθι ο Τζούλτζιτς. Βγάλει έξω, ο Κίσος προσποιείται, βρίσκει ελεύθερο σουτ, είναι εύστοχος. Θα ήταν σαφώς πιο εύκολα τα πράγματα. Θα πάρει το σουτ, θα ευστοχίσει για τρεις. Ο Σίσιου, ο σουτ για τρεις. Αλλοιώνεται η προσπάθεια του Ματσούκη, αλλά είναι εκεί για να πάρει το rebound για Μπάνς και να κάνει το 55-65. Και από την άλλη πλευρά, πετυχαίνει το καλάθι. Τσαούσης, Θεοφυλάκος, κατεβάσει, θα σουτάρει για τρεις, είναι εύστοχος. 66-67. Ο Godwin θα πάει στην προσπάθεια, θα πετύχει το καλάθι, ένα πάρα πολύ σημαντικό, σε ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο του μάτσο. Ο Godwin ήταν αυτός που βρήκε το διάδρομο, πήγε στην προσπάθεια, πέτυχε το καλάθι. Κλείνεται, ο Πλευράκης θα πάρει το σουτ, είναι εύστοχος. 69-70. Από τον Λευτέρη Πλευράκη που θα ευστοχίσει από 45 για να μειώσει την διαφορά και πάλι στον έναν. Έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά οι δύο ομάδες. Υπερτερεί σε ταχύτητα ο Godwin. Το διαβάζει έξυπνα, πάει στην προσπάθεια, πετυχαίνει καλάθι. Ο Ζενέλη και ο Τσαώσης είναι άστοχος. Αν είναι μια τρομερή ευκαιρία εδώ η ΑΚΑ να πάει στον πόντο το μάτς. Ο Σιγκούνας, ο Δέλιος κάνει καταπληκτική άμυνα. Είναι εκεί. Κερδίζει την μπάλα. Στη συνέχεια όμως κάτω κερδίζει και το φάουλ. Και τέλος παιχνιδιού. Και κάπως έτσι λοιπόν αφήνουμε το μπάσκετ με αυτά τα πολύ ωραία πλάνα από το νέο κλειστό γυμναστήριο της Καλύμνου με αυτό το πολύ γυαλιστερό ολοκένουργιο παρκέ. Βόλεϊ λοιπόν, καθώς ξεκίνησε και το πρωτάθλημα ΤΕΟΠΕ. Ακριβώς το πρωτάθλημα της ΤΕΟΠΕ, εδώ το τοπικό πρωτάθλημα της Δωδεκανήσου, το γυναικείο πρωτάθλημα ξεκίνησε πρώτο.
Με τον Ανταγόρα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να λαμβάνει μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά δεν ξεκίνησε καλά. Εντάξει, δεν ξεκίνησε καλά. Ούτως ή άλλως η ομάδα σε κάποιες δηλώσεις που μας είχε κάνει και στο Κοστ TV ο Στράτος Ομπίλης, ο προπονητής της ομάδας, ήξερε ότι η ομάδα θέλει σιγά σιγά να κάνει κάποια βήματα προόδου για να μπορέσει να παρουσιαστεί καλύτερη. Έχασε εύκολα. Ναι. Έχασε. Έχασε εύκολα απέναντι στην Τελχινίδα με 3-0 σετ. Απέναντι στον Διαγόρα το ίδιο, απλά απέναντι στον Διαγόρα γέμισε τα σετ όπως λένε. Δηλαδή έβαλε περισσότερους πόντους, mm-hmm. πήρε περισσότερους πόντους σε κάθε σετ και γνώρισε την ήταν με 3-0. Ούτως ή άλλως απαρτίζεται κυρίως από κορίτσια νεαρά σε ηλικία, από κορασίδες πέρα από νομίζω 3-4 κορίτσια τα οποία είναι μεγαλύτερα σε ηλικία. Σημαντικό όμως ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Ανταγόρας συμμετέχει σε αυτό το γυναικείο πρωτάθλημα. Με το βόλεϊ είναι και αυτό πλέον στο καλεντάρι και το δικό μας, έτσι. Ωραία. Να ευχηθούμε καλύτερη συνέχεια στην πορεία για την ομάδα του νησιού μας. Σε Ανταγόρα θα μείνουμε, αλλά στον Μπας Ανταγόρα, στην Άρση Βαρών, καθώς είχαμε νέες επιτυχίες. Τον τρίτο τίτλο λοιπόν του πρωταθλητή Ελλάδος για το 2022 κατακτάει η ομάδα του νησιού μας. Τώρα στην κατηγορία νέων ανδρών. Πέμπτη θέση στην κατηγορία των ανδρών. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, συγχαρητήρια στη δουλειά που γίνεται στον Μπας Ανταγόρα. Έχουμε αναδείξει τα όσα λαμβάνουν χώρα στην ομάδα ήδη από πέρσι και θα έχουμε την ευκαιρία και μέσα από την εκπομπή μας να φιλοξενήσουμε πρωταγωνιστές της Άρσης Βαρών. Είχαμε κλείσει με το Σπύρου πέρσι με τα κύπελα. Ναι, βέβαια. Είχε φέρει τα κύπελα εδώ. Ναι, είχαμε κλείσει με τα κύπελα. Η ομάδα του Ανταγόρα της Άρσης Βαρών, η οποία ουσιαστικά είναι η παιδική ομάδα και καταφέρνει στους νέους άνδρες και παίρνει διακρίσεις. Ακριβώς. Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις των αθλητών, να πούμε Παναγιώτης Σπύρου κατέχει στην δεύτερη θέση, στα 55 κιλά, ο Στέφανος Τετρακώστας στην δεύτερη θέση, ο Λούσκα την έκτη, ο Νίκος Ζουμπουλίκος στην πέμπτη, ο Άγγελος Μπρόκος στην πέμπτη, ο Ανδρέας Παπαδόπουλος στην 8η θέση, ο Κολόλη την 4η θέση στα 102 κιλά και την 3η θέση στο Επολέζεται, ο Φίλιππος Ρεμπέλης στην 5η θέση, ο Τάσος Πλατής στην 5η θέση και η Κωνσταντίνα Αλεξανδροπούλου την 2η θέση. Για πρώτη φορά η Κωνσταντίνα Αλεξανδροπούλου αγωνίστηκε στις γυναίκες, πέρασε το όριο, έγινε 24 γιατί είναι άντρα 23 και 24, να. Για πρώτη φορά σαν γυναίκα και όχι άντρα 23. Κατάξει στη δεύτερη θέση, νομίζω ότι ούτως ή άλλως άψογα τα πάει το τμήμα της Άρσης Βαρών. Όχι, τα πάει Ανταγόρα. Εξαιρετικά, ναι. Θα έχουμε ευκαιρία να πούμε περισσότερα σίγουρα, ενδεχομένως και με τον προπονητή, αλλά έτσι, και με παιδιά από αυτούς που, από αυτά που λαμβάνουν μέρος στους αγώνες έτσι και μας κάνουν περήφανους. Στη μακρινή καβάλα, να πούμε τι έγινε το Πανελλήνιο. Έτσι. Συνήθως κάπου μακριά γίνονται αυτά. Εντάξει. Θέλω να γίνει μια φορά εδώ. Θέλω να γίνει μια φορά εδώ. Μακάρι. Και να το δείξουμε κιόλας. Τρίτος τίτλος πρωταθλητή το 2022. Και να το δείξουμε και live, γιατί αυτοί δεν το δείχνουν. Να το δείξουμε και δεν μπορούμε να έχουμε. Δεν γίνεται τώρα να μην δείχνουν live. Είναι κρίμα. Να μην έχουμε κι εμείς τη δυνατότητα να παίξουμε κάποια πλάνα. Τέλος πάντων, οδεύουμε προς το τέλος και της απόψινής εκπομπής και έχουμε κρατήσει έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον στιγμιότυπο για φινάλε. Έχουμε πει ότι σε κάθε εκπομπή θα κλείνουμε με ένα χιουμοριστικό βίντεο. Αυτό βέβαια δεν είναι ακριβώς χιουμοριστικό. Έχει την πλάκα του βέβαια αυτό που έχουμε κρατήσει για το τέλος. Και αναφερόμαστε στα πέναλτι του πατρός Τσουκνιά, ο οποίος έχει ξεκινήσει έτσι έναν ωραίο θεσμό εδώ και 5 χρόνια. Ακριβώς. Να εκτελεί ένα πέναλτι για σε να κάθε αγιασμό. Μπράβο, σε κάθε αγιασμό, για να ευχηθεί καλή τύχη στις ποδοσφαιρικές ομάδες του νησιού μας. Αυτό που θα δούμε έλαβε χώρα μετά τον αγιασμό του ΑΟΠΗΛΙΟΥ, τον φετινό. Ναι, να πούμε αρχικά ότι, πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός παραμονές του παιχνιδιού με τον Παναργιακό. Βρέθηκαν εκεί οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πέτρος Κεφαλιανός, ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΣ, ο Παναγιώτης Χατζηχριστοφής και ο πρόεδρος της κοινότητας Πηλίου, Αναστάσιος Κεφαλιανός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πατέρα Τσουκνιά, πριν 5 χρόνια. Ναι, για πες μας, τι ακριβώς. Πριν 5 χρόνια, σε έναν αγιασμό του ομίλου αθλοπαιδιών ΚΟ, είχε εκτελέσει ένα πέναλτι. Έτυχε εκείνο το σκηνικό να το τραβήξουμε βίντεο. Ευστόχησε έχοντας τον Κώστα τον Ανδρουλή, μια μεγάλη δόξα του 12ανησιακού ποδοσφαίρου. Ευστόχησε στο πέναλτι. Έγινε viral τότε. Μάλιστα είχε παίξει σε όλα τα site της Ελλάδας. Είχε κάνει χιλιάδες views. Μέχρι και στον Παπαδάκη είχαμε βγει για να μιλήσουμε για τον. Τέλεια. Για τον πατέρα Τσουκνιά. Δεν άξιζε να γίνει θεσμός, λοιπόν. Βέβαια. Η εκτέλεση πέναλτι του πατρός Τσουκνιά. Πριν από 2 χρόνια, σε έναν αγιασμό του ΑΟΠΗΛΙΟΥ, την πρώτη του χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική, ήταν ο Σίμος ο Συνοδενός, τον οδοφύλακας ευστόχης, πήρε το πέναλτι, το έβαλε.
Φέτος δεν το έβαλε. Όχι. Το πιάσε ο Χάμος. Δεν τον νίκησε τον Χάμο. Δεν τον νίκησε τον Χάμο, αλλά παρόλα αυτά ο θεσμός είναι η εκτέλεση πέναλτι. Ναι, να σου πω κάτι, δεν τον νίκησε τον Χάμο, πάντως εμείς νικήσαμε. Ο Πιλίου του πήρε το άρα πέναλτι. Έπιασε τον κουρί. Ακριβώς. Έπιασε. Ακριβώς. Και με αυτόν τον έτσι πολύ όμορφο, αισιόδοξο, ευχάριστο και χιουμοριστικό γιατί όχι τρόπο, θα σας καληνυχτήσουμε και για απόψε. Παπατσουκνιάς λοιπόν σε πλήρη δράση. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Όλα ξεκίνησαν πριν 5 χρόνια όταν σε μια προπόνηση του ομίλου Αθλοπαιδιών ΚΟ, σε έναν αγιασμό του ομίλου Αθλοπαιδιών ΚΟ, ο πάντερ Τάσος Τσουκνιάς επιχείρησε να εκτελέσει πέναλτι. Τερματοφύλακας ήταν ο Κώστας Ανδρουλής. Ο πάντερ Τσουκνιάς ευστόχησε και από τότε έγινε όπως λέμε viral. Έπαιξε παντού. Έφτασε μέχρι να παίξει και στον Γιώργο Παπαδάκη και στις ειδήσεις και να γίνει viral σε όλη την Ελλάδα με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Η ιστορία αυτή συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια όταν πριν από 2 σεζόν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, λίγο πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στον αγιασμό του ΑΟΠ Ηλίου, ο πάντερ Τσουκνιάς ευστόχησε απέναντι στο Σίμω Συνοδεινό και κάπως έτσι συνεχίστηκε η παράδοση και φέτος. Την φετινή σεζόν δοκίμασε και πάλι την τύχη του από τα 11 βήματα, από την άσπρη βούλα, με τον Κώστα Χάμο βέβαια να επικρατεί αυτή την φορά, αλλά η ιστορία είναι, το σημαντικό είναι ότι για ακόμη μια σεζόν αυτό το έθιμο που έχει ξεκινήσει και πάντα βγαίνει σε καλό στις ομάδες μας τηρήθηκε για ακόμη μια χρονιά με τον πάτερ Τσουκνιά να δοκιμάζει τα πόδια του από τα 11 βήματα, αλλά να μην βγαίνει.